Με τη συμφωνία που υπογράψαμε σήμερα με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, ένα σημαντικό φορέα του τόπου μας που φέτος κλείνει τα 30 χρόνια της λειτουργίας του, δηλώνουμε ότι έμπρακτα στηρίζουμε διαδικασίες προσέλκυσης πανεπιστημίων και σχολείων για την υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων. Υποστηρίζουμε δράσεις δημιουργίας υποδομών για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού στη Δυτική Λέσβο, μονοπάτια, παρατηρητήρια, σημεία ενημέρωσης επισκεπτών κτλ. Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, των επισκεπτών της Λέσβου και ιδιαίτερα των νέων σε θέματα ανάδειξης και προστασίας της φυσικής κληρονομιάς, της γεωποικιλότητας, της βιοποικιλότητας, των προστατευόμενων περιοχών, της ορνηθοπαγίδας και των υγρότοπων της Δυτικής Λέσβου. Υποστηρίζουμε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών της Δυτικής Λέσβου και ιδιαίτερα των νέων σε θέματα κλιματικής κρίσης, φυσικών κινδύνων και αντιμετώπισης καταστροφών. Συμμετέχουμε στη διοργάνωση εκδηλώσεων, εκθέσεων και συνεδρίων. Προπάντως όμως, με τη σημερινή προγραμματική συμφωνία, θέλουμε να αξιοποιήσουμε για πολιτιστικές, εκπαιδευτικές και περιβαλλοντολογικές δράσεις δημοτικά κίνητα και να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη ξεχασμένων οικισμών και τελικά στην ανάπτυξη των χωριών του τόπου μας με μοχλό τον πολιτισμό. Στα πλαίσια της συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Δυτικής Λέσβου και του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, απολιθωμένου δάσους Λέσβου, έχει ξεκινήσει η διαδικασία παραχώρησης δύο κλειστών και εγκαταλελειμμένων χώρων που οι νέες χρήσεις τους είμαστε βέβαιοι ότι θα συμβάλλουν σε αναπτυξιακές πορείες για τη Δυτική Λέσβο. Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχουν ήδη θετική γνωμοδότηση από τις τοπικές κοινότητες. Το εγκαταλελειμμένο και μηδέποτε αξιοποιημένο δημοτικό κτίριο του ΚΑΠΗ της Άντισσας θα παραχωρηθεί στο μουσείο, το οποίο θα το αξιοποιήσει μετατρέποντάς τους σε κέντρο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και φιλοξενίας φοιτητών, οι οποίοι έρχονται στη Λέσβο για πραγματοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και ασκήσεων πεδίου στο απολιθωμένο δάσος, στις προστατευόμενες περιοχές της Λέσβου και στη φιλοξενία διεθνών θερινών σχολείων. Πέραν της προφανούς σημασίας της παραχώρησης, θα απασχοληθεί προσωπικό από την τοπική κοινότητα Άντισσας και γενικότερα από το Δήμο Δυτικής Λέσβου. Ο δε αναξιοποίητος ξενοδοχειακός εξοπλισμός θα παραχωρηθεί σε δομές περίθαλψης και υγείας στο Δήμο μας σε όφελος των τοπικών κοινωνιών. Η λειτουργία του κέντρου αναμένεται να συμβάλλει στην αύξηση του αριθμού των επισκεπτών της περιοχής και ιδιαίτερα εντός της καλοκαιρινής τουριστικής περίοδου κατά τους μήνες Μάρτιο-Νοέμβριο, διάστημα κατά το οποίο πραγματοποιούνται επισκέψεις και ασκήσεις πεδίου ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, γεγονός που αναμένεται να έχει θετικές επιπτώσεις στην τοπική οικονομία και στην περιοχή. Επίσης, θα παραχωρηθεί στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου το κτίριο του παλαιού σχολείου που βρίσκεται στον οικισμό Ρέμα της Δημοτικής Κοινότητας Βατούσας του Δήμου Δυτικής Λέσβου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κέντρο ενημέρωσης επισκεπτών για την βιοποικιλότητα και την γεωποικιλότητα της Δυτικής Χερσονήσου της Λέσβου. Ας σημειωθεί ότι ο χώρος είχε παραχωρηθεί παλαιότερο από το Δήμο Ερεσού Άντισσας στο Μουσείο για το σκοπό δημιουργίας κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών, αλλά λόγω της οικονομικής κρίσης δεν έγινε δυνατή η χρηματοδότηση της δράσης. Στη συνέχεια, με τη δημιουργία του Δήμου Δυτικής Λέσβου, το έργο αυτό δεν ήταν στις προτεραιότητες για τον ενιαίο Δήμο. Στόχος μας, η ενίσχυση εναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων, περιπατητικός τουρισμός, τουρισμός φύσης, φυσιολατρικός τουρισμός και η χρήση του στη διάρκεια εκπαιδευτικών επισκέψεων. Επίσης, στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, στη διάρκεια του καλοκαιριού θα παρακολουθούν χώροι του Δημοτικού Σχολείου Βατούσας, προκειμένου να πραγματοποιούνται εκεί εκπαιδευτικές δράσεις. Οι νέες χρήσεις αναμένεται να συμβάλλουν στην αύξηση του αριθμού των επισκεπτών της περιοχής, ενώ αναμένεται να έχουν θετικές επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία και γενικότερα στη Δυτική Λέσβο. Κύριε Τζούρο, Φιλενίκο, νομίζω ότι ανοίγει μια νέα σελίδα στις σχέσεις μεταξύ του Δήμου Δυτικής Λέσβου και του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, αλλά έχουμε να γράψουμε και πολλές άλλες σελίδες στο εγγύς μέλλον. Λοιπόν, συγχαρητήρια και εύχομαι όλα να πάνε καλά. Θα ήθελα κι εγώ εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και όλου του προσωπικού του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας να ευχαριστήσω θερμά τον Δήμαρχο για την υπογραφή αυτής της προγραμματικής συμφωνίας, συνεργασίας ανάμεσα στο Μουσείο και στο Δήμο, που θα επιτρέψει ακόμα περισσότερες δράσεις να εξελιχθούν στην περιοχή της Δυτικής Λέσβου.
Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας εδώ και 30 χρόνια δραστηριοποιείται για την ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς αυτού του τόπου, γιατί πιστεύουμε ότι αυτά τα βράχια, αυτή η απολιθωμένη κορμή, αυτή η μοναδική φύση που έχει η Λέσβος αξίζει να προβληθεί και να αναδειχθεί, γιατί μπορεί να αποτελέσει ουσιαστικό μοχλό ανάπτυξης για την περιοχή. Τα προηγούμενα χρόνια, το είπε και ο Δήμαρχος, λόγω και της οικονομικής κρίσης υπήρχε δυσκολία στην υλοποίηση τέτοιων δράσεων και στη συνέχεια είχαμε και την πανδημία του κορονοϊού που σταμάτησε τις τουριστικές δράσεις. Όμως ήδη από την περσινή χρονιά είχαμε τα πρώτα θετικά αποτελέσματα και ήδη εντείνεται σε μεγάλο βαθμό το ενδιαφέρον ξένων πανεπιστημίων αλλά και σχολείων από όλη την Ευρώπη να έρθουν να γνωρίσουν το απολιθωμένο δάσος. Και για μας ως οργανισμός είναι πολύ σημαντικό ότι ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, ο Δήμος που περιλαμβάνει στα χωρικά του, γεωγραφικά του όρια, το σημαντικότερο ίσως γεωλογικό μνημείο της Λέσβου, αλλά και της χώρας, έρχεται να συνεισφέρει και να βοηθήσει και να υποστηρίξει αυτή την προσπάθεια με προφανές όφελο προς τις τοπικές κοινωνίες. Πρέπει να πω ότι έχουμε πολλά σχέδια, έχουμε συζητήσει με τον Δήμαρχο πάρα πολλές ιδέες. Αυτά τα σχέδια θα αρχίσουν να ξεδιπλώνονται σιγά σιγά. Είναι πολύ σημαντικό ότι δημιουργούνται υποδομές που θα επιτρέψουν τη φιλοξενία σχολείων και πανεπιστημίων. Πρέπει να πω ότι μόνο για τη φετινή χρονιά έχουμε ήδη τους προσεχείς μήνες τουλάχιστον 10 διαφορετικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα εκτός Λέσβου που πρόκειται να επισκεφθούν την περιοχή για ασκήσεις υπαίθρου, όχι για απλές επισκέψεις. Ενώ ταυτόχρονα και τα μεταπτυχιακά, ιδιαίτερα τα διεθνή μεταπτυχιακά του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αξιοποιούν την περιοχή και πρόκειται να πραγματοποιήσουν επίσης όλους τους προσεχείς μήνες σειρά δράσεων στο πεδίο. Αυτό, αυτονόητα, η βοήθεια του Δήμου είναι πάρα πολύ σημαντική, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αυξήσουμε τον αριθμό των σχολείων και των πανεπιστημίων που θα έρχονται στο νησί μας και ειδικότερα θα μπορούν να διαμείνουν και να πραγματοποιήσουν δράσεις στους οικισμούς του Δήμου Δυτικής Λέσβου και φυσικά κερδίζοντας το σύνολο του νησιού αλλά και της χώρας από την προβολή αυτών των μνημείων. Πρέπει να πω ότι ιδιαίτερα το μνημείο αυτό δεν είναι μόνο εντοπισμένο στην περιοχή ανάμεσα στην Άντισα, το Σίγρι και την Ερεσό, αλλά έχουμε και το ηφαιστιακό κέντρο της Βατούσας, το οποίο είναι το ηφαίστειο το οποίο ουσιαστικά δημιούργησε το απολιθωμένο δάσος. Έτσι λοιπόν η συνολική ανάδειξη του φυσικού πλούτου της Δυτικής Χερσονήσου της Λέσβου, όπως και του μεγάλου ηφαιστιακού κέντρου του Λεπετίμνου, θα βοηθήσει πολλαπλά, πιστεύουμε, μέσα από εξέλιξη δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, που είναι και το ζητούμενο αυτής της συνεργασίας. Εμείς θέλω για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω το Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο, τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων, όλο το προσωπικό και τα στελέχη του Δήμου Δυτικής Λέσβου, που αγκάλιασαν εδώ και πολλά χρόνια αυτή την προσπάθεια και συνέβαλαν, και ελπίζουμε ότι η καινούργια αυτή αρχή που δίνεται με την προγραμματική συμφωνία θα ανοίξει πραγματικά πολύ μεγάλες προοπτικές, έτσι ώστε η Λέσβος να γίνει το επίκεντρο για τέτοιου είδους δράσεις, όχι μόνο για την περιοχή μας αλλά και για ολόκληρη τη χώρα. Πρέπει να πούμε ότι η ανάδειξη της γεωλογικής κληρονομιάς αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος, της μοναδικής βιοποικιλότητας των προστατευόμενων περιοχών της Λέσβου, προσελκύει κάθε χρόνο πολύ περισσότερους επισκέπτες και ελπίζουμε ότι και τα επόμενα χρόνια αυτό θα είναι αυξανόμενο. Για άλλη μια φορά λοιπόν
να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο. Εμείς σας ευχαριστούμε για ό,τι έχετε προσφέρει μέχρι τώρα. Μέσα από τη συνεργασία αυτή νομίζω ότι όλοι έχουμε να κερδίσουμε. Ασφαλώς.